Σταμάτησε γιατί ποτέ δεν είχα εμπλοκή, δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη μου, δεν ενημερώθηκα ποτέ, δεν είχα καμία επαφή με όλο αυτό το πράγμα και βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Τι σημαίνει αυτό για το πώς διαμορφώθηκε η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ τους μήνες αυτούς. Δεν γνωρίζω λοιπόν εκ των έσω τι συνέβη. Αλλά αν κρίνω εκ του αποτελέσματος, είτε υπήρχαν διαπραγματεύσεις είτε όχι, κατέληξαν σε τραγική αποτυχία. Δεν υπάρχει αυτό. Το νέο ερώτημα ξέρετε ποιο είναι. Αν ο Παπανδρέου που ήταν αντιεξουσιαστής στην εξουσία προσχώρησε αναγκαστικά στο μνημόνιο. Αν ο Σαμαράς που μετά από τρία ζάπια έλεγε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος ή άλλο μείγμα, προσχώρησε στο φανείο του μνημονίου. Αν και ο Τσίπρας που κατά τεκμήριο τώρα δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής ήταν ο πιο ριζοσπάστης όλων. Έτσι. Και έξι μήνες, εγώ θα προσχωρήσω απολύτως γιατί το έλεγα έτσι κι αλλιώς και πριν από εσάς. Έξι μήνες τρίχες διαπραγμάτευση έγινε επί της ουσίας, κάτι γνώμη μου. Αλλά προσχώρησε τελικά στο μνημόνιο. Μήπως κάτι καταλαβαίνουν όλοι αυτοί που ήταν και σε θέσεις της ανώτατης δυνατής ευθύνης. Τη θέση πρωθυπουργού δηλαδή, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μήπως εσείς πάτε να χαϊδέψετε δηλαδή τα αυτιά εκείνου του κομματιού της κοινωνίας που θεωρεί ότι τελικά μπορεί να είναι καλύτερη μία λύση της δραχμής, του εθνικού νομίσματος, τώρα μην κουλήσουμε δηλαδή τώρα, αν θα είναι δραχμή ή μνά έτσι. Και στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα, οι μόνοι που δεν χαϊδεύουν αυτιά είμαστε εμείς που λέμε αυτό το πράγμα και εγώ συγκεκριμένα, γιατί εγώ έχω πει σαν ύποπτο χρόνο και με πολύ ανοιχτό τρόπο ότι κοιτάξτε να δείτε, η πορεία που την οποία θέλετε, δηλαδή της άλλης πολιτικής που θα πάει τη χώρα μπροστά, έχει μια αρχικά δύσκολη περίοδο. Εγώ το έχω πει ανοιχτά και έχω υποστεί μεγάλο κόστος. Να περάσουμε και σε αυτό. Θα μας κρατήσει. Αλλά, όχι, αλλά, να μείνουμε σε αυτό. Να μείνουμε βέβαια. Γιατί εσείς πολύ έξυπνα και πολύ εύστοχα, ακόμα και στα γραπτά σας, έχετε αποφύγει. Επισταμένα να αναφέρεται πόσο χρόνο. Άκουγα χθες τον κύριο Τόλιο, για παράδειγμα, ο οποίος ήταν τόσο βέβαιος ότι αυτό δεν θα υπερβεί τους 8 με 10 μήνες η δυσκολία. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς ακριβώς προκύπτει αυτός ο χρόνος και από ποια βιβλιογραφία έχει εξαχθεί, γιατί μέχρι τώρα παράδειγμα ανάλογο δεν έχουμε. Και ξαναλέω, εσείς το έχετε πολύ σκόπιμα και πολύ έξυπνα αποφύγει να το προσδιορίσετε χρονικά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι και ρεαλιστής. Στα γραπτά μου, πιο ρεαλιστής άνθρωπος από μένα. Ναι, στην ελληνική πολιτική. Ναι, λοιπόν, είμαι και ρεαλιστής και θέλω να είμαι και όσο πιο εμπεριστατωμένος και σοβαρός σε αυτά που λέω, όσο είναι δυνατόν, χωρίς να λέω ότι οι άλλοι δεν είναι. Αυτό λοιπόν που ισχυρίζομαι είναι ότι θα υπάρξει μια αρχικά δύσκολη περίοδος. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει πόσο θα κρατήσει αυτή η περίοδος. Αν έλεγα ότι θα κρατήσει 3 μήνες, αν έλεγα θα κρατήσει 6 μήνες, 9 μήνες, θα έλεγα πράγματα χωρίς βάση. Μπορώ να πω ότι η εμπειρία η διεθνής δείχνει ότι η αρχική υποχώρηση μιας οικονομίας που δέχεται ένα τέτοιο σοκ κρατάει μερικούς μήνες και μετά έρχεται η επιστροφή. Αλλά η επιστροφή δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα γίνουν παράδεισος σε ένα εξάμηνο. Πάλι θα υπάρχει δυσκολία, πάλι θα υπάρχει, αλλά βέβαια θα γίνονται καλύτερα. Τώρα. Αυτό πρέπει να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. Θέλω να το εξηγήσω στον κόσμο ότι η δυσκολία δεν είναι το 30% ή το 50% μείωση με ευρώ που έχουν τώρα. Ότι θα είναι στη σημερινή αγοραστική αξία του νομίσματος 80% τουλάχιστον κάτω. Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι έτσι. Μα με διαρκείς υποτιμήσεις ενός εθνικού νομίσματος αναγκαστικές, διότι ούτε παραγωγικός ιστός υπάρχει, ούτε εξαγώγημο προϊόν. Συγχωρείτε, δεν είναι έτσι. Η καλύτερη εκτίμηση για το τι θα συμβεί αν επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα. Για να εφαρμόσουμε μια άλλη πολιτική. Και το εθνικό νόμισμα δεν είναι παρά ένα εργαλείο, ένα κλειδί, δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι η λύση από μόνο του. Είναι, η λύση, είναι το κλειδί για να εφαρμόσουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Ναι. Εάν επιστρέψουμε λοιπόν σε ένα εθνικό νόμισμα, η καλύτερη εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε μια ταχεία υποτίμηση στην αρχή, γιατί θα συμβεί μια επίθεση, αναφίβολα. Θα αντιμετωπιστεί αυτή η περίοδος όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό δεν θα κρατήσει πάνω από ένα διάστημα λίγων μήνων ή μεγάλη επίθεση και μετά θα ανακάμψει το νόμισμα. Θα έχουμε συνεχίσει. Κύριε Λαπαβίτσα, μισό λεπτό. Για να αποφασίσουν οι πολίτες αν θέλουν αυτόν τον άλλο δρόμο που περιγράφετε εσείς, δεν πρέπει να ξέρουν ακριβώς ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην τσέπη τους πρωτίστως, στη ζωή τους επίσης και να ξέρουν πόσο θα κρατήσει αυτό. Και επίσης, προεκλογικά, πέραν από τη δική σας θέση, εσείς τα λέγατε φωναχτά όλα αυτά που μας περιγράφετε και τώρα. Θεωρείτε ότι οι σύντροφοί σας, οι οποίοι έχουν τηρήσει την ίδια στάση με εσάς, καταψηφίζουν τα μνημόνια. Είχαν πει ανοιχτά στον ελληνικό λαό πως εμείς είμαστε της ίδιας άποψης με τον Λαπαβίτσα και θεωρούμε ότι υπάρχει και ο άλλος δρόμος που αν δεν μας βγει πάμε εκεί να δούμε τι θα γίνει. Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος της ερώτησης που μου κάνετε είναι και αυτό που έχει και μεγαλύτερη σημασία για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Είναι απολύτως απαραίτητο να υποθέσει τον ελληνικό λαό με συγκεκριμένο και απλό τρόπο ποια είναι η άλλη πορεία. Με όλα όσα έχει περάσει.
Βεβαίως, γι' αυτό ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό. Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να θέλει αντιμνημονιακή πολιτική. Είναι δεδομένο. 62% ψήφισε κατά των μνημονίων τον Ιούλιο. Και να θέλει ευρώ επίσης. Βεβαίως. Ή τουλάχιστον να θέλει την δεν ξέρω αν είναι 62% που θέλει ευρώ, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο λέει ή δυνατόν να μην αλλάξουμε το νόμισμα κτλ. Αλλά 62% δεν θέλει μνημόνια. Πρέπει λοιπόν να πληροφορηθεί με εγκυρότητα, με απλό τρόπο, με εύληπτο τρόπο, τι σημαίνει αυτό. Τώρα το επακριβώς. Θα μου επιτρέψετε να πω. Μόνο από εμάς ζητείτε να πούμε επακριβώς τι θα συμβεί. Όταν οι άλλοι λένε θα εφαρμόσουμε μνημόνιο. Εσείς υποστηρίζετε αυτή την άποψη. Το ζούμε πέντε χρόνια, πιθανόν να ζήσουμε και χειρότερα. Ποιοι είναι, κύριε Λαπαβίτσα? Όλοι οι μνημονιακοί. Έχετε χωριστεί δηλαδή σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς? Γιατί εμείς το κάναμε. Αυτός ο διαχωρισμός υπάρχει στην ελληνική κοινωνία εδώ και πέντε χρόνια. Και εγώ αρνούμαι. Μισό λεπτό. Κύριε Λαπαβίτσα, να πω κάτι. Μας κατηγορούσε πριν από λίγες μέρες και μας έλεγε μην τη λέτε συμφωνία. Δεν είναι συμφωνία. Μνημόνιο. Δεν είναι. Είναι λιγότερο ΣΥΡΙΖΑ από εσάς δηλαδή και όλοι οι υπόλοιποι σύντροφοί σας που ψήφισαν τα μνημόνια προχθές την Παρασκευή? Όχι, δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Ούτε εδώ έχουμε κανένα ΣΥΡΙΖΟΜΕΤΡΟ. Ποιο είναι πιο ΣΥΡΙΖΑ από τον άλλον. Αυτό που εγώ λέω και το λέω ανοιχτά, έχει να κάνει με το μνημόνιο και το αντιμνημόνιο. Και να σας το πω αλλιώς. Στο ΣΥΡΙΖΑ, για πολλά χρόνια, μπορούσε κανείς να είναι αντιμνημονιακός, όπως και ήμασταν όλοι, και να υπάρχει μια διαφορά στο αν θα είμαστε αντιμνημονιακοί μέσα στο ευρώ ή έξω από το ευρώ. Αυτή ήταν και μεγάλη διαφορά. Τελικά αποδείχτηκε ότι αντιμνημονιακός μέσα στο ευρώ δεν γίνεται. Δηλαδή, η πλευρά που έλεγε ότι μόνο έξω από το ευρώ μπορεί να είσαι αντιμνημονιακός, αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο. Αυτή τη στιγμή όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να έχει και μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα. Δεν έχουμε λοιπόν ποιος είναι πιο ΣΥΡΙΖΑ ή λιγότερο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάποιοι έχουν ΣΥΡΙΖΟΜΕΤΡΟ, κύριε Λαπαβίτσα. Εσείς μπορεί να μην έχετε, αλλά από τοποθετήσεις τελεχών της αριστερής πλατφόρμας κάνουν λόγο για ένα σπίτι ενδεχομένως ή δύο διαφορετικές απόψεις που βρίσκονται κάτω από το ίδιο σπίτι. Και αυτή τη στιγμή κάποιος έχει αποφασίσει να αποχωρήσει. Λέμε για διαζύγια και ούτω καθεξής. Οπότε θέλω να ρωτήσω, το βρίσκετε λογικό να τσακώνεστε αυτή τη στιγμή μεταξύ σας ενώ σας παρακολουθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες για το ποιος, για παράδειγμα, είναι περισσότερο σύμμαχος του Σόιμπλε? Αυτό βοηθά τη χώρα? Κοιτάξτε, η ελληνική πολιτική ζωή δεν χαρακτηρίζεται ούτε από μεγάλη ψυχραιμία, ούτε δυστυχώς από μεγάλη ωριμότητα πολλές φορές. Είναι ένα γεγονός. Εκείνο όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Διότι και κυβέρνηση και αντιπολίτευση είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή εκτός ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ως πρόταση στον ελληνικό λαό, παρά τα όσα λέει ο κύριος Μημαράκης, τα όσα θέλει ο κύριος Θεοδωράκης και ούτω καθεξής. Κόμματα έχουν, αυτά θα πούνε, αλλά στην πραγματικότητα δεν υφίστανται ως δυνάμεις οι οποίες κάτι λένε στον ελληνικό λαό με απήχηση. Η πραγματική αντιπολίτευση είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί η μόνη αντιπολίτευση μπορεί να είναι αντιμνημονιακή. Δεν μπορεί να είσαι μνημονιακός και αντιπολίτευση. Να πεις τι δηλαδή, ότι ξέρετε, θέλω το μνημόνιο, αλλά εγώ είμαι καλύτερο στην εφαρμογή του και τι σε κάνει αντιπολίτευση αυτό? Άρα το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, μισό λεπτό, Βασίλη. Άρα το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέραμε, έχει τελειώσει, κύριε Λαπαβίτσα. Σας το είπα και πριν. Στο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε κανείς να είναι για χρόνια και ήμασταν όλοι, τέλο πάντων, με κάποιο τρόπο, γιατί ήμασταν αντιμνημονιακοί και διαφωνούσαμε αν αυτό το πράγμα γίνεται χωρίς εθνικό νόμισμα ή με εθνικό νόμισμα μέσα στο ευρώ ή έξω από το ευρώ. Αυτό μπορούσε να γίνει, γιατί ήταν μια διαφωνία που θα φαινόταν στην πράξη, αν γίνεται ή όχι. Αλλά να είναι κανείς και μνημονιακός και αντιμνημονιακός, οι δύο πλευρές, μέσα στον ίδιο σχηματισμό εκ των πραγμάτων, αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Εντάξει, εδώ πέρα δεν είναι θέμα πολιτικής, κατά τη γνώμη μου. Εσείς εισηγήσετε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό, κατά κάποιους έχει τελειώσει το 89, κατά κάποιους άλλους έχει τελειώσει με την είσοδο μας στην ΟΝΕ. Είναι άλλο οικονομικό μοντέλο, δεν είναι θέμα πολιτικής. Το ζήτημα είναι ότι εσείς εδράσετε τη ρητορική σας. Θα το ξαναπώ και με πολύ απλό λόγο. Όπως την ενέδρασε και ο κύριος Τσίπρας προεκλογικά, σε μια βάση λαϊκισμού η οποία χαϊδεύει τα αυτιά της κοινωνίας. Το ίδιο πράγμα. Προφανώς μπορεί να κάνω λάθος κατά εσάς, δεν θα το αποδεχόσασταν ποτέ. Αλλά το ίδιο πράγμα έχει γίνει και στην Πορτογαλία, το ίδιο γίνει και στην Κύπρο και στην Ιρλανδία. Αφήνω και την Ιρλανδία στην πάντα, είναι άλλη κουλτούρα άνθρωποι, να το δεχτώ. Οι Πορτογάλοι και οι Κύπροι και οι Ισπανοί εν πωλής που δεν μπήκαν σε πρόγραμμα επισήμως, αλλά επί της ουσίας σε πρόγραμμα είναι, έχουν μια κουλτούρα συνεννόησης, η οποία αποδείχτηκε ότι τελικά τους οδήγησε εκτός μνημονίων, εκτός τέτοιων προγραμμάτων, να το πω έτσι, τα οποία τα ορίζουν άλλοι, αυτοί δηλαδή που χρηματοδοτούν. Εδώ πέρα, αυτό που κάνουμε και φάνηκε τα τελευταία πέντε χρόνια πολύ ξεκάθαρα, μην σας πω για όλη την μεταπολίτευση ότι φάνηκε, και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε, είναι ότι βασιζόσαστε στην δυνατότητα η κοινωνία να ακούει τα εύκολα, τα απλά, τα χαλαρά, τα ωραία. Και τα προσδιόριστα, ξαναλέω εγώ, γιατί όπως σωστά είπατε, δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο να μας οδηγήσει παρά μονάχα θεωρίες και εικασίες σε ασφαλή συμπεράσματα, προκειμένου εσείς να σταθείτε πολιτικά.
Και δεν το προσωπείω σε εσάς, έτσι. Ξέρετε την προσωπική γνώμη που έχω για εσάς, αλλά το προσωπείω προκειμένου στην πλατφόρμα που... και κυρίως εκείνους οι οποίοι επιμένουν στα μνημόνια, στα αντιμνημόνια και χωρίς ευρώ και με δραχμή εύκολα και διάφορα τέτοια. Να σας το απαντήσω. Είναι πολλά τα θέματα που βάλατε, δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα. Θα απαντήσω στο κεντρικό μας και είναι το εξής. Αυτό που λέμε εμείς, αυτό που λέω εγώ και έχω καταγράψει, δεν είναι καθόλου επιστροφή σε κάποιο παρελθόν, στο 89 κτλ. Απέναντίας. Κοιτάξτε, εγώ, η δουλειά μου είναι τα οικονομικά της ανάπτυξης. Έχω ασχοληθεί με την ΑΠΟ Ανατολή για πολλά χρόνια. Η ειδικότητά μου είναι η Ιαπωνία. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι η ανάπτυξη και πώς έρχεται. Οι μόνες περιοχές δυναμικής ανάπτυξης στον κόσμο ήταν στην Ασία. Δεν ήταν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν πάει πουθενά. Πάσχει, λιμνάζει, τελειώνει. Μόνο στη χώρα μας νομίζουμε ότι η Ευρώπη είναι ακόμα το κέντρο του κόσμου. Η Ευρώπη είναι μια γυρασμένη Ήπειρος, χωρίς αναπτυξιακή δυναμική. Η Γερμανία, η οποία εμφανίζεται ως υπεργίγαντας, είναι μια οικονομία με τριών δυνατοτήτων, με ελάχιστη αναπτυξιακή δυναμική. Στη χώρα μας φαίνεται. Να φέρουμε τη χώρα στην Ανατολή. Μια στιγμή. Να πάρουμε το μάθημα πρέπει. Αυτά λοιπόν που λέμε εμείς και αυτά που λέω εγώ, είναι ότι η αναπτυξιακή πολιτική που χρειάζεται η χώρα μας δεν είναι αυτή που πρεσβεύει το νέο μνημόνιο και αυτό που πρεσβεύει δυστυχώς η Νομισματική Ένωση. Δεν θα μας οδηγεί στην ανάπτυξη αυτό το πράγμα. Χρειαζόμαστε άλλα πράγματα και αυτό ακριβώς είναι. Αυτά δεν είναι μέσα από εκλογές. Μην πείτε την προνομία του Πρωθυπουργού, το ξέρω. Μα οι εκλογές είναι εκεί που μετράει κανείς την. Ωραία, η προσδοκία δική σας με ένα κόμμα, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν το κρατήσετε εσείς, είτε το όχι, ξέρω, το κόμμα του όχι, όπως το βαφτίσαμε εμείς δημοσιογράφοι. Ποια είναι ως αποτέλεσμα εκλογών? Θα σας πω το εξής. Εμένα δεν μου αρέσει να κάνω τέτοιες εικασίες για ποσοστά κτλ. Ή αν θα έχουμε εκλογές κτλ. Δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό. Θα σας πω το εξής. Εγώ βλέπω ότι ο ελληνικός λαός. Χρειαζόμαστε όμως την εκτίμησή σας, κύριε Λαπαβίτσα. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε 1000 διαφορετικά σενάρια, μάλλον 3 είναι τα σενάρια που τα έχουμε μπροστά μας και μέρα με τη μέρα παίζουμε με αυτά, ο κόσμος σας ακούει και ενδεχομένως να βρίσκει πολιτική έκφραση σε αυτά που λέτε. Θέλει να ακούσει και την εκτίμησή σας για τι μελιγενέστε. Θα σας πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο συνομιλώ. Θέλει αντιμνημονιακή πολιτική πραγματικής ανάπτυξης. Καταλαβαίνει ότι η πορεία που ακολουθούμε τώρα δεν θα φέρει ανάπτυξη. Και έχει δίκιο να το καταλαβαίνει αυτό. Θέλει λοιπόν πολιτική αντιμνημονιακή και πολιτική ανάπτυξης. Το θέλει πολύ αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο ποσοστό και στην επαρχία. Οι αγρότες ειδικά και άλλος κόσμος, ο οποίος θα ρημαχτεί από το νέο μνημόνιο, θέλει πολιτική τέτοια. Θέλει όμως να νιώσει ότι αυτοί που θα εκφέρουν το λόγο, τον αντιμνημονιακό, ο οποίος είναι απαραίτητος στη χώρα μας, θα έχουν αξιοπιστία. Η αξιοπιστία είναι κεντρικό στοιχείο. Λέτε. Και δυστυχώς, μια στιγμή δυστυχώς, το πλειοψηφικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ χάνει την αξιοπιστία του. Διότι δεν μπορεί να λες αντιμνημονιακά πράγματα μια στιγμή και μνημονιακά την άλλη και να θεωρείς αξιοπιστία. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική κυβέρνηση δεν εκφράζουν τον ελληνικό λαό, κύριε Λαπαβίτσα? Εκφράζουν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, έχουν την εντολή, είναι η νόμιμη και η δημοκρατική ελληνική κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται διεργασίες στην εκλογική βάση, ούτε σημαίνει ότι η μεγάλη αλλαγή που έγινε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με τα μνημόνια και τις συμφωνίες δεν καταγράφηκε στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Είναι παντού και να πάτε αυτό συζητάει. Κυβερνούν με βάση τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Πιστεύω ότι το μνημόνιο δεν είναι κατά το συμφέρον του ελληνικού λαού, είναι καταστροφικό. Το μνημόνιο είναι μια τραγική εξέλιξη. Βγήκε από την ίδια μήτρα με τα προηγούμενα μνημόνια, θα έχει την ίδια κατάληξη και θα καταστρέψει όποιο κόμμα το εφαρμόσει. Όπως κατέστρεψε το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Παπανδρέου, όπως λύγησε τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σάμαρα, έτσι και το κόμμα το οποίο θα εφαρμόσει το νέο μνημόνιο, και αυτό θα υποστεί πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Σύντομα. Άρα ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει να γονατίζει, όπως λέγατε και όλα τα προηγούμενα χρόνια, τον ελληνικό λαό, όπως συνέβη και με τα προηγούμενα μνημόνια. Το γυρίσετε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτό είναι που είναι. Είναι ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα κτλ. Αυτό που δέχτηκε. Εμένα με ενδιαφέρει το τι θα κάνει το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι αυτό το καινούριο. Είναι αυτό που καθορίζει το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί, από ό,τι φαίνεται, ο πλειοψηφικός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι κατά των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Ξεκάθαρα. Καθαρά λόγια, να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει ανάγκη. Κόμμα χωράνε άλλε προσωπικότητε. Κ. Ξαντοπούλου, κ. Βαρουφάκη. Δεν χρειάζεται κόμμα αυτή τη στιγμή, μέτωπο που χρειάζεται, αντιμνημονιακό. Γιατί το λέω αυτό γιατί πολλές φορές. Πολιτικά να εκπροσωπηθεί κάποιο. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούστηκε το κόμμα Λαφαζάνη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Άλλο βάζει. Αδικά. Ναι, δεν πρόκειται για κόμμα Λαφαζάνη. Δεν είναι, και είμαι βέβαιος ότι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης θα είναι ο πρώτος που θα πει ότι δεν είναι αυτό που χρειάζεται. Θα κατεβείτε μαζί στις εκλογές. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή να εκφραστεί πολιτικά
το αντιμνημονιακό αίσθημα του ελληνικού λαού που εκφράστηκε με το δημοψήφισμα. Με ποιο τρόπο, κύριε Λαπαβίτση, αυτό εξηγείτε. Αυτό χρειάζεται μια μετοπική έκφραση. Εμείς δεν μιλάμε για να φτιάξουμε κόμμα, δεν είναι αυτό που προέκυψε. Πώς θα εκφραστείτε, μέσω ΣΥΡΙΖΑ θα είστε και θα εκφράζετε το όχι, κύριε Λαπαβίτση. Υπάρχει πολιτική έκφραση και αυτό είναι που διαμορφώνεται σήμερα. Θέλετε να σας πω τι να σας πω, θα γίνει κόμμα, δεν υπάρχει ο πράγμα. Λοιπόν, έχουμε. Αν εκλογές ο Πρωθυπουργός, αν προκυρήσει εκλογές. Και κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είστε μέσα στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβεί με μνημονιακό πρόγραμμα, εγώ προσωπικά. Με τι το κόβετε να κατεβαίνει, κύριε Λαπαβίτσα, αλήθεια. Δεν πέρασε, δεν τα κάνει, δεν τα πει. Την παίρνω πίσω την υπογραφή. Σας λέω πεντακάθαρα λοιπόν για μένα. Μάλιστα. Το έχω πει και σε ανύποπτο χρόνο. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει με μνημονιακό πρόγραμμα, δεν είναι δυνατόν εγώ και άλλοι σαν και εμένα να κατεβούμε σε ένα κόμμα. Εσείς θα κάνετε εσείς και οι άλλοι σαν και εσάς. Θα κάνετε κόμμα. Αυτό θα το δούμε. Πώς θα το δείτε. Το βλέπω. Εγώ δεν ξέρω αν θα έχουμε εκλογές. Να πάω στο πρωτοδικείο, να βγάλετε λίστες. Έχετε δουλειές δηλαδή. Και επίσης το πρωί ο κύριος Λεουτσάκος εδώ, επειδή το έλεγε λίγο πιο καθαρά, από εσάς, τον ρωτήσαμε αν θα έβλεπε ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΚΚΕ και είπε ότι το βλέπω θετικά. Κοιτάξτε, η Ελλάδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή συνασπισμό με τοπικό να εκφραστεί καθαρά πολιτικά. Το όχι και το αντιμνημονιακό. Δεν μπορεί να γίνουμε όλοι μνημονιακοί. Ωραία. Δεν το θέλει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι αυτό για το καλό της χώρας. Τελευταίο ερώτημα, μισό λεπτό. Θέλω να σας πω. Ναι. Μισό λεπτάκι, Βασίλη. Αντιμνημονιακό υπάρχει. Επειδή έχει τελειώσει ο χρόνος. Με αυθεντικό τρόπο εκφράζεται το αντιμνημονιακό. Θέλω να σας πω. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι? Η Χρυσή Αυγή. Με συγχωρείτε, αλλά άκουσα πολύ προσεκτικά τις ομιλίες των εισηγητών και του αρχηγού της Χρυσής Αυγής. Δεν άκουσα να μιλάει καθαρά για θέμα εθνικού νομίσματος και ούτω καθεξής. Ήταν κατά το μνημονίο σίγουρα, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν και τόσο καθαρός. Όσο, η διαφορά αυτή είναι δηλαδή. Μισό λεπτό, Βασίλη. Δεν είναι μικρή διαφορά. Όχι, κύριε Λαπαβίτσα, να το αποσαφηνίσω θέλω. Ναι. Αν ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή πάει σε εκλογές, είναι σαν να λέει σε όλους εσάς που διαφωνείτε με το μνημόνιο, φύγετε ή αδειάστε μου τη γωνιά? Εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από πουθενά. Εμείς δεν θέλουμε. Αν σας το πει, ναι, θα φύγετε. Εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από πουθενά. Εμείς είμαστε συνεπείς σε αυτά που είπαμε στον ελληνικό λαό, τον τρόπο που εκλεγήκαμε και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν αλλάξει τα προγράμματα, δεν έχουν βγει νέες συλλογικές αποφάσεις. Είναι εντυπωσιακό ότι πρέπει να το επαναλάβω. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα που εξακολουθεί να έχει το ίδιο πρόγραμμα. Τα συλλογικά του όργανα στην ουσία δεν συναντώνται, δεν εκφέρουν λόγο. Ναι. Εμείς λοιπόν είμαστε συνεπείς προς οτιδήποτε έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, πού να φύγουμε, να πάμε πού? Αν δεν αναγκάζεστε να φύγετε τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λαπαβίτσα, με από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει να εφαρμόσει το Μνημόνιο 3 και το λέμε πεντακάθαρα, πότε θα αναγκαζόσασταν? Κοιτάξτε, εμείς δίνουμε μία μάχη αυτή τη στιγμή. Αν η μάχη αυτή δεν ευοδοθεί, αν η μάχη αυτή δεν καταλήξει σε ήττα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ μεταμορφωθεί πλήρως σε μνημονιακό κόμμα, τότε εντάξει, δεν είναι καμιά φιλοσοφία. Όχι, εντάξει, θα φύγετε ή θα φύγει αυτός. Αποφασίστε. Ποιος θα φύγει? Ο Πρωθυπουργός. Νομίζετε αυτή τη στιγμή. Α, δεν είναι, γιατί εγώ αυτό ακούω. Εγώ δεν άλλαξα. Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ και αυτό λέγαμε πριν, οπότε να φύγει αυτός που άλλαξε. Αυτό ακούω εγώ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η πλευρά η οποία μιλούσε αντιμνημονιακά πριν και άρχισε να μιλάει μνημονιακά μετά, τώρα δηλαδή, κατά την άποψή μου, έχει πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα στη χώρα. Το πολιτικό πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς. Εμείς λέμε αυτά που λέγαμε και πριν. Μάλιστα. Το πολιτικό πρόβλημα το έχουν οι άλλοι. Λοιπόν. Γιατί πρέπει να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτή η μεταστροφή συνεχίζει να τους κρατάει αξιόπιστους. Και συνεχίζει να δίνει προοπτική. Δεν πειθαν. Νομίζω, το επειδή πρέπει να κλείσουμε, Βασίλη, πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσαμε νομίζω να μιλάμε με τον κύριο Λαπαβίτσα μέχρι τις 2. Λογικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Βασίλη, ευχαριστώ και εσένα. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.